Αυτό. Για να πάμε και στον κύριο Παυλάκη. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό εδώ είναι να μην υποτιμήσουμε την ωριμότητα και την νοημοσύνη των ψηφοφόρων. Με αυτό, γι' αυτό μιλάω και εγώ. Διότι η παρουσία των δημοσκοπήσεων μέχρι το τέλος της προεκλογικής διαδικασίας είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Δεν είναι ελληνική πρωτοτυπία. Ναι, δεν διαφωνώ σε αυτό. Πρωτοτυπία. Ναι, ελληνική πρωτοτυπία είναι να υπάρχουν δημοσκοπήσεις κάθε 3, 4, 5 μήνες ή κάθε φορά πριν ένα κέριο ζήτημα ή στη διάρκεια ενός κέριου ζητήματος που απασχολεί την επικαιρότητα. Αυτό είναι η πρωτοτυπία. Ναι, για να μην χαρακτηριστώ ότι διαφωνώ, δεν διαφωνώ με τη διαδικασία που γίνεται. Έκανα μια διαφορετικού είδους ανάλυση του αποτελέσματος και της υπηρεσίας των ψηφοφόρων. Αυτό είπα. Επομένως, αυτό νομίζω εγώ που πρέπει να δούμε είναι. Βεβαίως και θα παρακολουθούνται οι δημοσκοπήσεις, να δούμε τα κριτήρια με τα οποία θα πρέπει ένας ψηφοφόρος να καταλήξει και να επιλέξει τον Ευρωβουλευτή που θα στείλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εκεί θέτουμε πάλι το θέμα του Έλληνα πολίτη και πόσο όριμος είναι ή δεν είναι. Ακριβώς. Και θα μου επιτρέψετε και για να σχολιάσω ένα μικρό σχόλιο σε σχέση με τις δηλώσεις του κυρίου Βενιζέλου πρόσφατα και να δούμε πόσο ακόμα είναι επιπής και επηρεάζεται από τις πολιτικές, επικοινωνιακές πολιτικές των κομμάτων και από τις τακτικές ψηφοθυρίας των κομμάτων και όχι τις ειλικρινές σοβαρές θέσεις. Έχει ενδιαφέρον ότι το θέτετε εσείς αυτό το θέμα, μια που το ποτάμι, έχει κατηγορηθεί και για επικοινωνιακού τύπου πολιτικές. Αλλά θα το πούμε μετά να πάμε. Βεβαίως θα το πούμε. Να πάμε στο